ο συνάδελφος, ο Λάμπρος, έκανε μια αναλυτική αναφορά στην νομοθετική, ας πούμε, εξέλιξη της προστασίας της κυρίας κατοικίας. Εγώ θέλω να πιάσω λίγο το που βρισκόμαστε σήμερα στο κομμάτι αυτό. Σήμερα, αφού όπως υπόθηκε, καταργήθηκε καταρχήν ο νόμος Κατσέλη, που ήταν η τελευταία, ας πούμε, όχι οριζόντια και όχι για όλους, αλλά με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που εν την πορεία του χρόνου εξελίσσονταν σε όλο και πιο αυστηρές προστασία της κυρίας κατοικίας για όσους μπορούσαν να μπουν στον νόμο Κατσέλη. Σήμερα η μοναδική υποτιθέμενη προστασία είναι η προστασία που παρέχεται μόνο στους ευάλωτους δανειολήπτες με τον νέο πτωχευτικό νόμο, και όπως θα δούμε στη συνέχεια, στην πραγματικότητα μιλάμε για καμία προστασία. Είναι μηδενική η προστασία. Διαφημίστηκε απλά ως προστασία, δεν έχει καμία σχέση όμως με την πραγματικότητα. Άρα, το σημερινό νομοθετικό καθεστώς για την κυρία κατοικία στην Ελλάδα είναι μηδενική προστασία. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, τι λέει όμως, τι περιλαμβάνει αυτός ο νέος πτωχευτικός νόμος? Όσον αφορά το γενικό περιεχόμενο του νόμου, καταρχήν δύο παρατηρήσεις. Όπως είπα, δεν περιλαμβάνει καμία νομοθετική προστασία της κυρίας κατοικίας, ακόμα και για μεγάλες κατηγορίες πραγματικά ευάλωτων οφειλετών, οι οποίοι όμως δεν έχουν τις προϋποθέσεις, τις αυστηρές προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για να χαρακτηριστούν ευάλωτοι. Παρά μόνο μία διαδικασία μεταβίβασης των σπιτιών τους της κυρίας κατοικίας σε κάποιον κρατικό, σε εισαγωγικά, φορέα και μίσθωση αυτής της κατοικίας από τον οφειλέτη, με δικαίωμα να το επαναγοράσει το σπίτι μετά από κάποια χρόνια, χωρίς όμως να έχει εξειδικευτεί στον νόμο με ποιους όρους, σε ποια αξία, τι θα γίνει με τα μισθώματα που έχει στο μεταξύ καταβάλει και οτιδήποτε άλλο. Άρα στην πραγματικότητα είναι μια αφηρημένη εντελώς δυνατότητα που θα είναι εξαιρετικά δύσκολο, όπως θα δούμε, να γίνει πραγματικότητα για τους δανειολήπτες αυτούς, η επαναγορά του σπιτιού. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση του υποκειμένου της πτώχευσης, δηλαδή του ποιος μπορεί να πτωχεύσει, ποιος μπορεί να βγει σε πτώχευση, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια μαζική απώλεια πρώτων κατοικιών προς όφελος τραπεζικών ιδρυμάτων και ΦΑΤΣ, που έρχεται σε σύγκρουση με τον πυρήνα του συνταγματικά προστατευόμενου δικαιώματος στην κατοικία. Αυτός ο νόμος, δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, είναι απόλυτα αντισυνταγματικός από αυτή την άποψη. Έρχεται σε σύγκρουση με τον πυρήνα του δικαιώματος. Δεύτερον, οι διατάξεις του νόμου αυτού περιλαμβάνουν εξαιρετικά δυσμενείς τροποποιήσεις, που μπορεί να μην είναι το βασικό ζήτημα της σημερινής κουβέντας, αλλά έχει τη σημασία του, όχι μόνο για τους δανειολήπτες, αλλά και για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που θα τεθούν στη διαδικασία της πτώχευσης, ακόμα και για το ίδιο το δημόσιο. Δηλαδή, περιλαμβάνει εξαιρετικά δυσμενείς τροποποιήσεις στο προηγούμενο καθεστώς του πτωχευτικού νόμου σε σχέση με όλους τους άλλους εκτός από τις τράπεζες και τα funds. Η πρώτη σημαντική αλλαγή που έφερε ο νέος νόμος είναι η διεύρυνση του υποκειμενικού πεδίου εφαρμογής της πτώχευσης, δηλαδή του ποιος μπορεί να πτωχεύσει, και πλέον ο ορισμός του ποιος μπορεί να πτωχεύσει είναι οι πάντες. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που όχι ασκεί επιχειρηματική, δηλαδή ο παλιός πτωχευτικός κώδικας έλεγε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο σημερινός πτωχευτικός κώδικας λέει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Τελεία. Λοιπόν, που έχει οφειλές οποιοδήποτε είδους δεν μπορεί να εξυπηρετήσει, δηλαδή είτε είναι οφειλές σε τράπεζες, είτε είναι οφειλές στην εφορία, από ασφαλιστικές εισφορές, από οτιδήποτε. Και η συνέπεια του γεγονότος ότι θα τεθεί σε πτώχευση είναι βεβαίως ότι θα ρευστοποιηθεί η όποια περιουσία της στο σύνολό της, και βεβαίως με προϋπόθεση αυτό θα απαλλαγεί από το υπόλοιπο των οφειλών του, αν χάσει κάθε περιουσιακό στοιχείο που έχει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, και εφόσον δεν αποκτήσει μεγαλύτερο εισόδημα, μεγαλύτερη περιουσία κτλ., θα απαλλαγεί από το υπόλοιπο των οφειλών. Δεύτερη σημαντική αλλαγή εισάγεται στο πώς μπορεί να τεθεί κάποιος σε πτώχευση, με τη λεγόμενη τεκμερώμενη αδυναμία πληρωμής. Ενώ δηλαδή με το παλιό πτωχευτικό δίκαιο η αντικειμενική προϋπόθεση της πτώχευσης ήταν να τεκμέρεται μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής από κάποιον έμπορο ή από κάποια επιχείρηση, η οποία κρινόταν κάθε φορά από το δικαστήριο ad hoc, δηλαδή συγκεκριμένα πόσο είναι το σύνολο των οφειλών, τι μπορεί να εξυπηρετήσει
και τι εξυπηρετεί, άρα υπάρχει γενική αδυναμία ή όχι, ή είναι πρόσχερη αδυναμία, ή είναι μερική αδυναμία ή οτιδήποτε άλλο. Με το σημερινό νόμο, αυτό που ορίζεται είναι ότι οι πιστωτές μπορούν να επιδιώξουν να βγάλουν σε πτώχευση έναν οφειλέτη, εφόσον δεν καταβάλει, με αντικειμενικό κριτήριο, ότι δεν καταβάλει το 40% των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, και για τους ευάλωτους, για τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου και τους ευάλωτους είναι το 60% των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, για 6 μήνες και εφόσον αυτές ξεπερνούν το όριο των 30.000 ευρώ. Ένα εξαιρετικά χαμηλό δηλαδή όριο. Το γεγονός αυτό συνδυαστικά με την πρόβλεψη του νόμου ότι και ένας μόνο πιστωτής μπορεί να υποβάλει αίτηση για πτώχευση του οφειλέτη, σημαίνει ότι, μία τράπεζα μόνο, για να το πούμε απλά, μπορεί να οδηγήσει ένα δανειολήπτη σε πτώχευση, αν δεν εξυπηρετεί κανονικά τις δόσεις του δανείου του για ένα εξάμηνο. Ακόμα και για ένα πρόσκαιρο λόγο. Να το πούμε αλλιώς, αν κάποιος έχει ένα στεγαστικό δάνειο και τεθεί σε εκπεριτροπής εργασία με τις ρυθμίσεις που έχουν φέρει στην εργατική νομοθεσία για ένα εξάμηνο και δεν φτάνει πλέον ο μισθός του να αποπληρώνει το δάνειο, μπορεί να τεθεί σε πτώχευση από την τράπεζα. Φυσικά μπορεί να τεθεί σε πτώχευση και για ένα καταναλωτικό δάνειο και για οτιδήποτε άλλο. Τρίτη σημαντική αλλαγή εισάγεται στην έννοια της πτωχευτικής περιουσίας. Τι είναι πτωχευτική περιουσία? Στην πτωχευτική περιουσία εντάσσεται όλη η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη και η κινητή περιουσία του οφειλέτη, ακόμα και η κύρια κατοικία, και περιλαμβάνεται επίσης μέρος του εισοδήματος. Στην αρχική μορφή με την οποία ήρθε ο νόμος στη Βουλή έλεγε το μέρος του ετήσιου εισοδήματος που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης για ένα άτομο ορίζονται περίπου στα 550 ευρώ, σύμφωνα με την Ελιστάτ. Άρα, έτσι όπως θέλανε στην αρχή να περάσει το νόμο, ήταν ότι οποιοδήποτε παίρνει εισόδημα έχει πάνω από 550 ευρώ, αυτό το κομμάτι του μισθού του, της σύνταξής του, του επιδόματός του, θα πηγαίνει στην εξυπηρέτηση του δανείου. Στην τελική μορφή του νόμου, τουλάχιστον έγινε, ανήκει το μέρος του ετήσιου εισοδήματος, που αφού αφαιρεθούν οι φόροι και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, υπερβαίνει το ποσό των ετήσιων ευλόγων δαπανών διαβίωσης ή το 12πλάσιο του ακατάσχετου. Δηλαδή, 12 φορές επί 1250 είναι το ακατάσχετο, όριο 15.000 ευρώ ετησίως. Τέταρτη σημαντική αλλαγή είναι ότι καταργείται η διάταξη του προηγούμενου πτωχευτικού που έλεγε ότι ο εισηγητής του πτωχευτικού δικαστηρίου μπορεί με τη ολογημένη διάταξή του να επιτρέπει την καταβολή του αναγκαίου χρηματικού ποσού από τα εισοδήματα της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου που ήταν σε πτώχευση προς τον οφειλέτη για τη στοιχειώδη διατροφή αυτού και της οικογένειάς του, που περιλαμβάνει τα απολύτως αναγκαία για τη συντήρησή τους. Θα πει κάποιος ότι αυτό καλύπτεται μεν με τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, με τη διαφορά ότι το ένα δίνει στο δικαστή τη δυνατότητα να κρίνει ποιες είναι οι αναγκαίες δαπάνες συντήρησης, ενώ το άλλο βάζει κάποια πάρα πολύ στενά όρια, 550 ευρώ για το άτομο, 900 ευρώ για το ζευγάρι και ούτω καθεξής. Πέμπτη σημαντική αλλαγή που επήλθε είναι η έμεση επιδείνωση της θέσης όλων των υπόλοιπων πιστωτών εις βάρος των τραπεζών, γιατί προσθέθηκε μία διάταξη, τουλάχιστον για τις πτωχεύσεις που αφορούν εταιρείες, που λέει ότι πρώτο υπερπρονόμιο, ας πούμε, στην πτωχευτική περιουσία αποκτούν ουσιαστικά οι χρηματοδοτήσεις που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια εξυγίανσης μιας επιχείρησης. Άρα λοιπόν, ο μόνος που μπορεί να δώσει χρηματοδοτήσεις κατά τη διάρκεια μιας εξυγίανσης μιας επιχείρησης είναι μια τράπεζα ή κάποιος άλλος πιστωτής. Και βεβαίως αυτό αποκτά υπερπρονόμιο πάνω από τις απαιτήσεις των εργαζόμενων, που ήταν η πρώτη προνομιούχα τάξη, πάνω από τις απαιτήσεις του δημοσίου και πάνω από οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, μία από τις προβληματικότερες αλλαγές επίσης αποτελεί πρόβλεψη για αυτοδίκαιη λύση όλων των συμβάσεων εργασίας σε μια επιχείρηση που κλείνει. Και μια σειρά άλλες διατάξεις, λοιπόν, που δεν αφορούν μόνο το ζήτημα των δανειοληπτών, αλλά συνολικά ευνοούν τις τράπεζες σε βάρος όλων των υπολείπων. Όσον αφορά τις προβλέψεις για τους ευάλωτους δανειολήπτες, που ήταν και οι πολυδιαφημισμένοι, ας πούμε, από την κυβέρνηση και από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δυνατότητα, υποτίθεται, που δίνει ο νέος νόμος,
είναι τα άρθρα 217 έως 226 του νόμου, όπου αντί για προστασία της κύριας κατοικίας που είχε εξαγγελθεί, στην πραγματικότητα προβλέπεται μια διαδικασία αντίστοιχη με τη διαδικασία leasing, θα λέγαμε, με άγνωστη αξία επαναγοράς. Δηλαδή προβλέπεται ότι θα φτιαχτεί ένας κρατικός φορέας. Ακόμα από το 2020 δεν έχει βγει η σχετική υπουργική απόφαση. Επαναμίσθωσης, αγοράς και επαναμίσθωσης για τις πρώτες κατοικίες των φυσικών προσώπων που θα πτωχεύουν και θα έχουν τη δυνατότητα να κρυθούν ευάλωτοι δανειολήπτες, ο οποίος θα αποκτά την ιδιοκτησία αυτών των σπιτιών, αποπληρώνοντας την αξία τους στους πιστωτές και στη συνέχεια θα τα νοικιάζει στους δανειολήπτες. Και συγκεκριμένα αναφέρεται σε περίπτωση που ευάλωτος κηρυχθεί σε πτώχευση ή σε περίπτωση που επισπεύδεται σε βάρος της κύριας κατοικίας του αναγκαστική εκτέλεση, πληστηριασμός δηλαδή από ενυπόθηκο ή προσωμιούχο πιστωτή, δύναται να υποβάλει αίτημα στο φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης για τη μεταβίβαση σε αυτόν της κύριας κατοικίας του και τη μίσθωσή της από αυτόν. Στο κείμενο του νόμου, η έννοια του ευάλωτου περιλαμβάνει ένα πάρα πολύ περιορισμένο εύρος δικαιούχων. Συγκεκριμένα, στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται σωρευτικά τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που εκάστοτε ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 4472 του 17 που είναι το επίδομα στέγασης. Όσοι δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να λάβουν επίδομα στέγασης με τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο έχουν τη δυνατότητα να μπουν μέσω της πλατφόρμας αυτής και να χαρακτηριστούν ευάλωτοι δανειολήπτες. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, το πρώτο κριτήριο είναι το ύψος της οφειλής. Το υπόλοιπο της οφειλής από το δάνειο που έχει υποθήκη προσημείωση πρέπει να είναι από 135.000 ευρώ maximum για ένα άτομο μέχρι 215.000 ευρώ για μια οικογένεια με 5 μέλη. Δηλαδή, οποιοδήποτε δάνειο είναι πάνω από αυτά τα όρια, ένα στεγαστικό δάνειο ατομικό που είναι πάνω από 135.000 ή που έχει πάει πάνω από, και μιλάμε για ύψος οφειλής όχι κεφαλαίου, σημερινής οφειλής, δηλαδή με τους στόχους που μπορεί να έχουν υπολογίσει και ούτω καθεξής. Δεν μπορεί να μπει, να τεθεί, να χαρακτηριστεί ευάλωτος δανειολήπτης. Δεύτερο κριτήριο είναι το εισοδηματικό. Στο μονοπρόσωπο νοικοκυριό, για να μπορέσει να χαρακτηριστεί ευάλωτος δανειολήπτης, πρέπει να φέρνει να έχει ετήσιο εισόδημα έως 7.000 ευρώ. Στο νοικοκυριό που αποτελείται από δύο άτομα έως 10.500 ευρώ, σε τριμελή οικογένεια έως 14.000 ευρώ και σε οικογένεια από 4 και πάνω μέλη έως 17.500 ευρώ. Τέλος, για οικογένεια με 5 μέλη και άνω 21.000 ευρώ. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, ένα ζευγάρι που παίρνει δύο βασικούς μισθούς, 700 ευρώ δηλαδή περίπου, σημαίνει ότι ετησίως έχει πάνω από το όριο που απαιτείται για να τεθεί να χαρακτηριστούν ευάλωτοι δανειολήπτες. Το τρίτο κριτήριο είναι το ύψος της αξίας της περιουσίας. Πρέπει για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό να είναι έως 120.000 ευρώ η αξία των ακινήτων, για δύο άτομα έως 135.000 ευρώ και κλιμακώνεται για 5 μέλη έως 180.000 ευρώ. Άρα λοιπόν πρέπει και η αξία της ακίνητης περιουσίας να είναι πάρα πολύ χαμηλή. Και τέλος, αν καταφέρει κάποιος και έχει ξεπεράσει όλα αυτά τα κριτήρια και μπορεί να ενταχθεί ως ευάλωτος δανειολήπτης, πρέπει και όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία, καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές και οτιδήποτε άλλο, να είναι έως 7.000 ευρώ για ένα άτομο και έως 20.000 ευρώ για μια πενταμελή οικογένεια. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι σημαίνει πολύ απλά ότι μιλάμε όχι για μια προστασία ευάλωτων δανειολήπτων, αλλά για μια απλή κοροϊδία. Μιλάμε για μια κυβερνητική κοροϊδία που θέλει να προστατεύσει ανθρώπους οι οποίοι με αυτά τα κριτήρια που έχουν τεθεί δεν θα μπορούσαν στην πραγματικότητα να έχουν σπίτι ή στην πλειοψηφία τους, ας πούμε. Λοιπόν, αν καταφέρουν παρόλα αυτά να χαρακτηριστούν ευάλωτοι δανειολήπτες, η μίσθωση για το σπίτι αυτό που χάνουν ουσιαστικά θα είναι για 12 χρόνια με δυνατότητα να την παρατείνουν στα 20 χρόνια. Και στα 12 χρόνια έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να ξαναγοράσουν το σπίτι τους στην εμπορική του αξία.
δεν διευκρινίζεται ούτε ποια θα είναι η αξία αυτή, ούτε τι θα γίνεται με τις μεταβολές αυτές τις ενδιάμεσες των μισθωμάτων, ούτε απολύτως τίποτα. Και στην πραγματικότητα, δύο χρόνια μετά δεν έχει βγει καν υπουργική απόφαση που υποτίθεται ότι θα τα ορίσει όλα αυτά. Τώρα, όσον αφορά το τι θα γίνει με αυτά τα σπίτια, ο φορέας απόκτησης θα είναι μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία θα συμβάλλεται με το δημόσιο μέσα από δημόσιο διαγωνισμό. Παραχωρεί το δημόσιο, προβλέπεται καθήκοντα για τις αρμοδιότητες του φορέα σε νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα βάσει σύμβαση παραχώρησης και ούτω καθεξής. Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα παροχής κρατικής εγγύησης στο φορέα αυτόν, αλλά και της πρόσληψης εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις για να κυνηγάει τους δανειολήπτες που δεν θα μπορούν να πληρώσουν και τον νίκη τους στη συνέχεια. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το συμπέρασμα το βασικό είναι το εξής. Το κράτος αναλαμβάνει για άλλη μια φορά να εγγυηθεί τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια υπέρ των τραπεζών με τον εξής τρόπο. Θα αποκτά την ιδιοκτησία των βεβαρημένων ακινήτων, η οποία πολλές φορές αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να ρευστοποιηθεί, να πιάσει μια αξία στον πληστηριασμό κτλ. Αλλά το κράτος θα αναλαμβάνει να τα πληρώσει στη σημερινή εμπορική τους αξία στις τράπεζες. Στη συνέχεια θα αναλαμβάνει να εισπράξει τα ενίκια από τους ανθρώπους που θα έχουν χάσει τα σπίτια τους και αν ποτέ αυτοί καταφέρουν να τα ξαναγοράσουν, θα τα δίνει πίσω. Διαφορετικά, στην πορεία θα πρέπει να τα μεταβιβάζει, γιατί τι θα τα κάνει τόσα σπίτια, και πολύ απλά θα καταλήξουν πάλι σε τράπεζες, σε funds και σε αντίστοιχους επενδυτές. Λοιπόν, στην πραγματικότητα βεβαίως αναγκάζεται να αναλάβει και το κόστος συντήρησης όλων αυτών των κατοικιών για όλο αυτό το διάστημα, αφού έχει αποζημιώσει τις τράπεζες πλήρως για την αξία τους. Ακόμα στις διατάξεις του νόμου περιλαμβάνονται και άλλες σημαντικές αλλαγές, που δεν έχω χρόνο τώρα γιατί δεν είναι σκόπιμο να αναφερθούμε συνολικά, ωστόσο το πιο σημαντικό είναι η λεγόμενη πρόληψη της αφαιρεγγιότητας, η διαδικασία πρόληψης αφαιρεγγιότητας, η λεγόμενη πλατφόρμα των 240 δόσεων. Η πλατφόρμα αυτή του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης, που έχει πολύ διαφημιστεί ως πλατφόρμα των 240, των 420 δόσεων κτλ., έχει μια σειρά από πάρα πολύ βασικά προβλήματα και παγίδες. Πρώτα απ' όλα, είναι μη υποχρεωτική συμμετοχή των χρηματοδοτικών φορέων. Άρα λοιπόν ο δανειολήπτης κάνει αίτηση για να συμμετέχει, αλλά κανένας δεν υποχρεώνει τους πιστωτές να απαντήσουν καταρχήν. Όχι να ρυθμίσουν, ούτε καν να απαντήσουν. Λοιπόν, δεύτερον, ο φιλέτης υποχρεούται προκαταβολικά σε άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρίτου του ίδιου αλλά και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, χωρίς ταυτόχρονα οι πιστωτές να αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση. Και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο φιλέτης μπαίνει μέσα, δηλώνει την πρόθεσή του να ρυθμίσει, δηλώνει ότι συνενεί να αρθεί το τραπεζικό και φορολογικό του απόρρητο, η τράπεζα αν θέλει απαντάει, αλλά στο μεταξύ έχει συλλέξει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται για να κάνει την οποιαδήποτε επόμενη κίνηση. Να τον βγάλει σε πτώχευση, να προχωρήσει αναγκαστική εκτέλεση της περιουσίας του και οτιδήποτε άλλο. Το τρίτο βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει κανένας δικαστικός έλεγχος της διαδικασίας, δηλαδή σε αντίθεση με προηγούμενα νομοθετήματα για τη ρύθμιση που προβλέπανε τη δυνατότητα, ακόμα και ο νόμος, ο ενδιάμεσης προστασίας της κυρίας κατοικίας που είχε μια σειρά προβλήματα, αλλά είχε τη δυνατότητα ο δανειολήπτης, αν δεν ρυθμίζει η τράπεζα, να απευθυνθεί στο δικαστήριο. Τώρα δεν υπάρχει καμία τέτοια εγγύηση. Το επόμενο είναι ότι μιλάμε για μια κοροϊδία σε σχέση με τις 420 δόσεις ή τον όποιον άλλο αριθμό δόσεων προβλέπεται, γιατί ο νόμος δεν προβλέπει ούτε ελάχιστη ούτε μέγιστη διάρκεια ρύθμισης, ελάχιστα ή μέγιστα ποσοστά διαγραφής οφειλών, ούτε εξασφάλιση από τυχόν ρευστοποίηση της πρώτης κατοικίας ή οτιδήποτε άλλο. Απλά ορίζει ότι το μόνο που ορίζει συγκεκριμένα είναι ότι για χρέη στο δημόσιο, εφορία και ασφαλιστικούς φορείς, οι δόσεις μπορούν να είναι έως 240 και κατ' ελάχιστον 50 ευρώ. Οτιδήποτε άλλο είναι στην ευχέρεια των τραπεζών. Θεωρητικά βγαίνει ένας αλγόριθμος που αναλόγως με την περιουσιακή κατάσταση, την εισοδηματική κατάσταση, την ηλικία, τις οφειλές και μια σειρά άλλα κριτήρια θα βγάζει έναν αριθμό δόσεων και ένα ποσό δόσεων.
Στην πράξη, βεβαίως, αυτό σημαίνει συνήθως ότι οι τράπεζες ζητάνε το αποπληρωμή του συνόλου των οφειλών, ειδικά για μικρές οφειλές, και καταλήγει ο δανειολήπτης να είναι μπροστά σε μία ρύθμιση στην οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί εξ αρχής. Βεβαίως θα μπορούσαν να βάλουν έναν άπειρο αριθμό δόσεων, έτσι, γιατί και 500 θα μπορούσαν να πούνε και 600 και οτιδήποτε άλλο. Από τη στιγμή που δεν ορίζεται σε καμία περίπτωση υποχρέωση της τράπεζας με κάποια κριτήρια να προτείνει συγκεκριμένο αριθμό δόσεων, όλο αυτό είναι απλά ένα διαφημιστικό κόλπο της κυβέρνησης για τον νέο νόμο που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η τελευταία και βασικότερη παγίδα είναι ότι η αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Τι σημαίνει αυτό? Ο νόμος προβλέπει ότι από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την οποιοδήποτε τρόπο περάτωση της διαδικασίας της αίτησης για ρύθμιση, δηλαδή όταν λέμε με τον οποιοδήποτε τρόπο περάτωση της διαδικασίας, σημαίνει είτε αποδοχή πρότασης από τον δανειολήπτη, είτε απόρριψη συνολικά από την τράπεζα, δηλαδή λέει η τράπεζα δεν κάνω πρόταση, στην ουσία περατώνεται τη διαδικασία. Από τη στιγμή λοιπόν που κάνει την αίτηση ο δανειολήπτης, δεν μπορεί να γίνει πληστηριασμός για 2 μήνες και αυτό βεβαίως δεν καταλαμβάνει πληστηριασμούς που έχουν ήδη προγραμματιστεί μέσα σε διάστημα 3 μηνών από τη στιγμή που θα κάνει κάποιος την αίτηση. Αυτό τη στιγμή που δεν υπάρχουν και συγκεκριμένες χρονικές προϋποθέσεις για να απαντήσει η τράπεζα, σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να κάνει μία αίτηση σήμερα, να μην έχει λάβει τις απαντήσεις για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εντός των 2 μηνών που προβλέπεται και στην πραγματικότητα να μην μπορέσει να εκμεταλλευτεί την οποιαδήποτε αναστολή. Είναι μια εντελώς προσωρινή αναστολή καταδιωκτικών μέτρων. Τέλος, όποιος έχει μόνο έναν πιστωτή ή το 90% των οφειλών του είναι σε έναν πιστωτή, δεν μπορεί να ενταχθεί στην πλατφόρμα αυτή. Το παραπέμπει απευθείας σε διμερή ρύθμιση με την τράπεζα. Άρα λοιπόν έχουμε μια εξαιρετικά δυσλειτουργική πλατφόρμα και δύσχρηστη με πάρα πολλά προβλήματα και στην πραγματικότητα η πρόληψη αυτή της αφαιρεγιότητας, η μοναδική όσον αφορά τις τράπεζες δυνατότητα, μάλλον δεν παρέχει καμία υποχρέωση, αντιθέτως τους παρέχει πάρα πολλές δυνατότητες να αποκτήσουν πλήρη στοιχεία για όλα τα περιουσιακά στοιχεία, τα εισοδηματικά και ούτω καθεξή των οφειλετών και να κάνουν τις επόμενες κινήσεις τους. Συνοψίζοντας, μιλάμε για ένα νόμο ο οποίος έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικά δυσμενές τοπίο για τους εργαζόμενους, τους υπερχρεωμένους οφειλέτες, τις μικρές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, προς όφελος για άλλη μια φορά των τραπεζών και των επενδυτικών funds, εις βάρος ακόμα και του δημοσίου, το οποίο αναλαμβάνει βεβαίως να εγγυηθεί τα χρέη των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων που δεν θα μπορούσαν ούτως ή άλλως να αποπληρωθούν και να τα πληρώσει το ίδιο στις τράπεζες. Αυτή είναι η σημερινή κατάσταση σε σχέση με την προστασία της κυρίας κατοικίας, δηλαδή δεν έχουμε καμία προστασία στην πραγματικότητα.